Μέσα στην αρχή της εβδομάδας. Ελάτε, κυρίες και κύριοι, να πάμε τώρα στον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέου για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία βγήκε χθες το απόγευμα. Γεια σας, κύριε Ανδρέου, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αγαπητού. Λοιπόν, τώρα να πάρουμε λίγο, γιατί εσείς δεχθήκατε καταγγελία, σωστά? Ναι, ακριβώς. Είχαμε δεχτεί μια καταγγελία από γονέα ενός ανήλικου παιδιού, ναι, προχθές συγκεκριμένα, ότι είχε δεχτεί στο κινητό του τηλέφωνο διάφορες συνομιλίες με ενήλικο πρόσωπο σεξουαλικού χαρακτήρα. Καθώς επίσης υπήρχε και άγρα ανήλικου για σεξουαλικούς σκοπούς. Οπότε μετά αυτά τα δεδομένα προχωρήσαμε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον ενός προσώπου, το οποίο συνελήφθηκε χθες το πρωί. Ακολούθησε έρευνα στη βάση δικαστικού εντάλματος, τόσο στην οικία του όσο και στο όχημα του, όπου εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ως τεκμήρια διάφορα αντικείμενα, όπως κινητό τηλέφωνο, φορητή ηλεκτρονική υπολογιστές, σκληρή δίσκη, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τυχάνουν την κανονική εξέταση. Το πρόσωπο αυτό οδηγήθηκε ήδη χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου εναντίον του έχει ήδη εκδοθεί διάταγμα προσωποκράτησης για περίοδο 8 ημερών. Υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία. Πείτε μου ότι από την διερεύνηση που έγινε, φαίνεται, ναι, πέραν του ενός ανήλικου παιδιού να γινόταν το ίδιο με άλλα 4 ανήλικα παιδιά, δηλαδή στο σύνολο τους 5 αυτή τη στιγμή. Ενώ δεν ξέρουμε αν προκύψει και οτιδήποτε άλλο από την έρευνα που θα γίνει στα τεκμήρια τα οποία έχουν ήδη παραλυφθεί και, όπως έχω πει, τυχάνουν αυτή τη στιγμή οι κανονικές εξετάσεις. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ξέρω ότι θα μπω σε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά είναι καλό για να έτσι λίγο να ξυπνήσουμε κι εμείς οι γονείς με τα παιδιά μας κτλ. Γι' αυτό προσπαθώ να. Τους πίεζε κιόλας, τους έθετε κάποια. Σε ένα θέμα ότι θα πρέπει να μου στείλεις αυτό το υλικό, ή τους, με ποιο τρόπο το έκανε, για να ξέρουν και οι γονείς να είναι πιο. Να είναι, μα είμαστε πάνω από τα παιδιά μας. Πώς να το πω διαφορετικά? Ναι, ναι, σίγουρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, και εμείς δεν προβαίνουμε σε ανακοινώσεις για τέτοια φύσεως αδικήματα. Όμως σε αυτήν την περίπτωση είναι κάτι διαφορετικό, γιατί θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και ο κόσμος, ή τουλάχιστον σε αυτήν την περίπτωση, αν υπάρχει και άλλα ανήλικα παιδιά τα οποία ενδεχομένως να είχαν αυτή του χειρισμού από τον συγκεκριμένο, να προχωρήσουν σε καταθέσεις ή σε καταγγελίες. Μάλιστα. Είναι καθηγητής, καθηγητής γυμνασίου, άρα τα παιδιά είναι μαθητές δικοί του ή μαθητές γενικότερα από το σχολείο στο οποίο δρούσε, ενώ που δούλευε? Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, κυρία Αγαπητού, δεν μπορώ να δώσω άλλες λεπτομέρειες, ούτε να φωτογραφήσω οτιδήποτε, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο. Αν έχω κάποιες οδηγίες από τους ανακριτές, ενδεχομένως να δώσουμε κάποιες άλλες λεπτομέρειες με σκοπό να βοηθηθεί το ανακριτικό έργο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι παραλαμβάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Πάρα πολύ. Διερευνάται με κάθε σοβαρότητα. Φαίνεται ότι στέλνονταν μηνύματα στα ανήλικα παιδιά από το συγκεκριμένο, ακριβώς για θέματα που έχουν σχέση σεξουαλικού χαρακτήρα, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Να πούμε ότι θα πρέπει ο κόσμος να εμπιστεύεται την αστυνομία. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξητική τάση στις καταγγελίες, ναι, που έχουν σχέση είτε με αυτά τα δικήματα είτε με τη διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Να πούμε από το 2018 που ξεκινήσαμε με 133 υποθέσεις, έχουμε φτάσει το 2022 να διερευνούμε 237 υποθέσεις. Δηλαδή υπάρχει όλα τα χρόνια μια αυξητική τάση. Θα πρέπει αυτές οι υποθέσεις να καταγγέλλονται άμεσα και να μην παρέρχεται χρόνος, εφόσον δηλωπάνεστε ως προκαθυστερούμε ενδεχομένως και παραλαμβάνετε το αδίκημα. Ναι. Όπως και σε αυτή την περίπτωση, μιλούμε για αδικήματα πολύ σοβαρά. Υπάρχουν αδικήματα τα οποία δημιουργούνται μέχρι και 15 χρόνια φυλάκιση. Μα και να τον βάλει μέσα και 50 χρόνια, δεν είναι κακό μου να του κάνει, αλλά ναι, ό,τι προβλέπεται από την νομοθεσία, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, σίγουρα, επαναλαμβάνω, σοβαρή υπόθεση η οποία διερευνάται. Εν τω μεταξύ, να σας πω, κύριε Ανδρέου, να σας πω ότι επικοινωνήσαμε μαζί με την ΟΕΛΜΕΚ, γιατί πρόκειται για εκπαιδευτικό. Από την ΟΕΛΜΕΚ μας έχουν πει ότι δεν είναι μέλος της ΟΕΛΜΕΚ. Έχουμε μάθει τις άλλες λεπτομέρειες, τις οποίες δεν θα τις πούμε από αέρος. Απλώς επειδή ρωτάνε εδώ τι λένε η ΟΕΛΜΕΚ, τι λένε η ΟΕΛΜΕΚ, να απαντήσουμε ότι δεν είναι μέλος της ΟΕΛΜΕΚ. Και αυτό να το ακούσουν και αυτοί οι άλλοι υπεύθυνοι, γιατί εκεί που είναι έχει ιδιαίτερη σημασία, εννοώ, ο ρόλος και η θέση του συγκεκριμένου. Και εσείς, κύριε Ανδρέου, καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, θα καταλάβουν. Να πω κάτι γενικό, γιατί δεν θέλω να φωτογραφίζω. Όχι. Ναι. Ναι, μπορώ να το πω. Όμως εκεί και όπου εμπλέκονται οποιαδήποτε πρόσωπα έχουν σχέση είτε με δημόσια υπηρεσία είτε με
εκπαιδευτικούς, εμείς προχωρούμε και ενημερώνουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες ναι. για να γνωρίζουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς. Άρα, ναι, και αν ζητά ο κόσμος τώρα απαντήσεις, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το περιστατικό, ναι, μεν θα πρέπει να μας αφυπνίσει όλους ως γονείς, να δούμε, να ξέρουμε τι κάνουν τα παιδιά μας, με ποιον μιλούν, γιατί όλοι. Όλοι αγοράζουν στα παιδιά τους κινητά λες και θα χάσουν την τεχνολογία τέλος πάντων. Ναι, θα πρέπει να το δουν και οι υπεύθυνοι και αυτοί και να ξαναμπεί δεν αφορά εσάς την αστυνομία βεβαίως. Το θέμα ξανά της αξιολόγησης, όχι μόνο το 2 και 2, το θέμα της αντίληψης, το θέμα της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής, στους εκπαιδευτικούς, ειδικότερα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στα παιδιά μας. Ευχαριστώ κύριε Ανδρέου, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλημέρα, καλά, καλημέρα. Εντάξει, ρωτάτε κάποιες λεπτομέρειες, ακούστε να σας πω, επειδή εγώ θέλω να σεβαστώ το